Δένουν οι πληροφορίες που θέλουν τις ΗΠΑ να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο μεταφοράς των δυνάμεων που διατηρούν στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία ως νατοϊκή δύναμη στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην αεροπορική βάση Σανδραβίδα στον ομό Ηλίας. Οι Αμερικανοί έχουν εκεί περισσότερους από 5.000 άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι φαίνεται ότι θα μεταφερθούν αλλού. Οι διαπραγματεύσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο και για το θέμα ρωτήθηκε ο Αμερικανός πρέσβης στη χώρα μας, ο οποίος όμως έδωσε μια διπλωματική απάντηση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να αναπτύσσουμε την σχέση μας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με την πίστη ότι κάνει και την Ελλάδα πιο ασφαλή αλλά και την Αμερική. Ο Αμερικανός πρέσβης πάντως προημερών βρέθηκε στην αεροπορική βάση Σανδραβίδας όπου αμερικανικά μαχητικά συμμετείχαν στην άσκηση Νίωχος Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και δήλωσε εντυπωσιασμένος από το επίπεδο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ήμουν την περασμένη Τρίτη στην Ανδραβίδα. Απίστευτα εντυπωσιακή άσκηση με την συμμετοχή αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών, καθώς και την μεγάλη συμμετοχή χωρών από την περιοχή, κάτι το οποίο τονίζει την ικανότητα της Ελλάδας να λειτουργεί ως πόλος σταθερότητας για την περιοχή. Πάντως, ακόμα και οι Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εγκρίνει τα σχέδια επίσπευσης μετακίνησης κρίσιμων στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με τα σχέδια να συμπεριλαμβάνουν δυνητικά και τη μετακίνηση των δυνάμεων από την Τουρκία στην Ελλάδα.